πολύ κόπο και μεγάλο αγώνα. Καταφέραμε και αποδείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Η πιο σταθερή και η καλύτερη. Απέναντι σε όσους μας αμφισβήτησαν, θέλανε να υποβαθμίσουν γενικότερα το σύλλογο. Θα ήθελα ειλικρινά από την καρδιά μου μέσα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο που σήμερα ήταν συγκλονιστικός. Που μας έδωσε δύναμη σε εμάς και στους ποδοσφαιριστές μας. Που μας έδωσε δύναμη και κουράγιο όλη τη χρονιά που πέρασε. Και εμείς νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο προς αυτούς. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, την προπονητή μας, όλη την τεχνική ηγεσία. Ιδιαίτερη μία θα κάνω στον γενικό μας αρχηγό, τον κύριο Σαββίδη, που επειδή πολλοί δεν τον γνωρίζουν, οφείλεται μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής αυτών. Και ιδιαίτερα πάλι, ήθελα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της διοίκησης, που ήμασταν μια οικογένεια όλη αυτή τη χρονιά, που ένας στήριζε τον άλλον. Όταν λύγεις ο ένας, ο άλλος ξεσήκωνε. Τον έλεγε προχώρα. Γι' αυτό πήγαμε, για να ξέρετε. Γιατί ήμασταν μια αγαπημένη οικογένεια και οι ποδοσφαιριστές και η τεχνική ηγεσία και ιδιαίτερα όλα τα παιδιά της διοίκησης. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου και να ξέρετε ότι θα κάνουμε τα πάντα για αυτός ο σύλλογος να πάει τελικά εκεί που πρέπει να είναι. Πρόεδρε, πέρυσι ήταν ίσως τον απογοητευμένο στο Γενέρι, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις. Τώρα το σκηνικό εντελώς διαφορετικό. Και κάτι άλλο, είδατε θα πει, θα βγείτε με τον Ντούκα, αν η ομάδα δεν τα καταφέρει, τώρα θα βγείτε και να πανηγυρίσετε. Εντάξει, οι πανηγυρισμοί έχουν ένα μέτρο. Γλιτώσαμε τη Ντούκα ευτυχώς. Έτσι, ναι. Όσο για τη δήλωση την περσινή μετά το Γενέρι και ότι αποδείχαμε, διευκρίνησα κι άλλη μια φορά ότι δεν εννοούσα βέβαια ότι είμαστε αποτυχημένοι. Έτσι, εννοείται ότι μια χρονιά, τη στιγμή που δεν βγαίνεις και δεν πετυχαίνεις στόχο σου, ήταν αποτυχία. Φέτος δώσαμε όρκο και υπόσχεση σε όλο τον κόσμο ότι θα κάνουμε τα πάντα να βγει αυτή η ομάδα στην κατηγορία. Το καταφέραμε νομίζω, και αυτό οφείλεται και εσάς τους ίδιους, ιδιαίτερα στον κόσμο και στα παιδιά που αγωνίζονται. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Είμαι ειλικρινά συγκλονισμένος σήμερα. Γιατί αυτή η προσπάθεια επιτεύχθηκε με πάρα πολύ κόπο από όλες τις πλευρές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Νομίζω ότι αξίζει να φοράς ότι πέρα από την ομάδα ξεπεράσατε όλοι μαζί το ταβάνι που πιθανόν να υπήρχε για τον Πασεραϊκό, δηλαδή στην προσπάθεια που καταβάλλατε. Ναι, ιδιαίτερα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ομάδες όπως είναι ο Άρης, η Δόξα Δράμας, η Καβάλα, ομάδες με ιστορία. Αυτός ο προβλητισμός, αυτό το πρωτάθλημα παίρνει μεγαλύτερη αξία. Έτσι δεν είναι? Προσωπικά που θέλετε να αφιερώσετε αυτή την άνοδο? Σας είπα προηγουμένως, σε όλα τα παιδιά, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο και ιδιαίτερα, και το λέω και το ξαναλέω, στα παιδιά της διοίκησης που ένας όλη τη χρονιά βοηθούσε τον άλλον και του έδινε κουράγιο. Γιατί η χρονιά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη.